από κλεψιά περιμένα να με κλέψουν, όχι να με κάψουν. Δευτερόλεπτα μέσα, άντε παίξω φωτιά. Και βγαίνανε οι φωτιές πάνω από 8 μέτρα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι της οδού Προμηθέως στο Ηράκλειο, βλέποντας τις φλόγες να τυλίγουν τα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους. Ο κύριος που είχε την κλούβα δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι του. Φώναζε. Είχαμε νερό. Του ρίξαμε. Δεν μπορούσε να βγει. Σε δευτερόλεπτα μέσα η φλόγα έφτανε στο μπαλκόνι απέναντι. Στην πέρκουλα. Τι να κάνει. Οι συνέπειες από την εμπριστική επίθεση με στόχο μια επαγγελματική κλούβα θα μπορούσαν να ήταν ολέθριες. Η φωτιά μεταδόθηκε σχεδόν αστραπιαία και στο διπλανό όχημα, ενώ οι φλόγες έζωσαν και τις εισόδους των σπιτιών, παγιδεύοντας τους ενίκους. Θα κεγόμασταν κι εμείς μέσα, γιατί έχουμε ξύλο, την πέρκολα, και θα κεγόταν όλο το σπίτι. Και ευτυχώς που είχαμε νερό, δηλαδή 15 λεπτά ρίχναμε νερό πριν έρθει η πυροσβεστική. Περιμένα να με κλέψουν, όχι να με κάψουν. Ζαμποντίτσια κάνουνε, το μωράκι, καημένο. Οι ιδιοκτήτες των δύο οχημάτων έδωσαν μάχη για να αποτρέψουν τα χειρότερα, όμως οι δράστες φαίνεται ότι έριξαν μεγάλη ποσότητα έφλεκτου υγρού στο αυτοκίνητο που έβαλαν στο στόχαστρο, με συνέπεια φτάνοντας στο σημείο η πυροσβεστική να βρει μόνο από καΐδια. Φεύγανε πάνω οι φλόγες, βγαίνανε 7-8 μέτρα ύψος. Την ώρα που σηκώθηκα οι φλόγες είχαν πλησιάσει το δικό μου. Δεν μπορούσα να μπω μέσα. Και λέω να καλύψω τον εαυτό μου, να μην πάθω τα χειρότερα. Αυτοκίνητο θα κάνουμε. Η απόγνωση μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής ξεχυλίζει. Τα χειρότερα τα τόσα δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε. Ο ιδιοκτήτης της κλούβας που είδε να χάνονται μέσα στη φωτιά, εκτός από το επαγγελματικό του αυτοκίνητο και τα εργαλεία της δουλειάς του, χαρακτηρίζει ανεξήγητη την επίθεση, καθώς όπως λέει δεν διατηρεί διαφορές με κανένα. Πώς και δεν έχω προβλήμα με κανέναν. Δουλεύω χρόνια εδώ πέρα και τη δουλειά μου, το σπίτι μου βλέπω. Τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχουμε πειράξει κανένα. Με τη γειτονιά δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω το λόγο που γίνεται αυτό.